Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη. Πάμε να σας δείξω πως να φτιάξετε αυτό το υπέροχο σχέδιο. Είναι μια φανταστική εσάρπα, είναι σε στυλ zigzag, πλέχεται πάρα πολύ εύκολα σχεδόν. Αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Καλό είναι όταν πλέχετε να βλέπετε πάρα πολλές φορές το βίντεο για τυχόν λάθη. Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι πολλαπλάσιο του 21 συν μία αλυσίδα ακόμα. Εγώ στο βίντεο έχω κάνει ένα δείγμα το οποίο αποτελείται από 43 αλυσίδες. Εσείς, αν θέλετε να φτιάξετε την εσάρπα, θα κάνετε 84 αλυσίδες συν μία ακόμα 85 συν 3 για να γυρίσετε, ακολουθώντας πιστά το βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Όπως γνωρίζετε, στο βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις, είναι το γρανάζι στα δεξιά, το ανοίγετε, πάτε εκεί που λέει ταχύτητα αναπαραγωγής, βάζετε την ταχύτητα την οποία εσείς επιθυμείτε για να πλέξετε και ενημερώνω σιγά σιγά με υπότιτλους. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν, πάμε, έχω κάνει το ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή ώστε να κάνω το τελευταίο ποδαράκι και στη συνέχεια θα γυρίσω το πλεχτό μου ώστε να πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ στο κενό μου ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω ένα ποδαράκι. Με λίγα λόγια κορίτσα επαναλαμβάνω την πρώτη σειρά. Τώρα θα πάρω κλωστή, μέσα στην τρυπίτσα πάλι ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, μέσα στην τρυπίτσα ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω την τρυπίτσα ένα ποδαράκι θα κάνω, θα πάρω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι, κλείνοντας πρώτη και δεύτερη θηλιά. Συνεχίζω, θα πάρω κλωστή τώρα και εδώ πέρα μέσα στην τρυπίτσα θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή ακριβώς εδώ που ένωσα τα 7 μου ποδαράκια, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ το βελονάκι μου, ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε, έχει αρχίσει και σχηματίζεται το σχέδιό μου. Τώρα, θα πάρω κλωστή δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή ακριβώς εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω μέσα έφτασα στο βέ μου, θα κάνω 3 ποδαράκια, 1, 2 και ένα 3, ώστε να πάρω κλωστή, να πατήσω πάνω στο ποδαράκι και να κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από αυτή μας στο σημείο μέχρι το αρχικό μας, θα το κάνετε αντίθετα μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, έκανα το ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα να κάνω και το άλλο ποδαράκι, ώστε να γυρίσω το πλεχτό μου και πάμε να κάνουμε την δεύτερη μας σειρά, η οποία είναι 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα πατήσω επάνω και θα κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες, θα περάσω στο διπλάνο ποδαράκι σε αυτό, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, δηλαδή στο τρίτο, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο, μία αλυσίδα, αφήνω τον ποδαράκι, πάμε στο επόμενο, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο. Συνολικά θα πρέπει να έχουμε 10 ποδαράκια, αφήνοντας ένα ποδαράκι και από πάνω βάζοντας αλυσίδα. Μία αλυσίδα, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω στο επόμενο, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο. Μία αλυσίδα, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω στο επόμενο, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο. Μία αλυσίδα, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω στο επόμενο, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω,
Κλείνω με άριστο, στην ώρα έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 5 άριστα. Πάμε να κάνουμε και τα άλλα 5, μία αλυσίδα, αφήνω το ένα, πάω στο επόμενο, 6, μία αλυσίδα, αφήνω το ένα, πάω στο επόμενο, 7, μία αλυσίδα, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω στο επόμενο, 8, μία αλυσίδα, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω στο επόμενο, 9, μία αλυσίδα, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω στο επόμενο εδώ, 10 και 2 αλυσίδες θα πάρω κλωστή ακριβώς επάνω, εδώ που έχω τα 3 ποδαράκια στο μεσαίο, θα βάλω το βρενάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες, στο διπλανό ποδαράκι θα βάλω το βρενάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με άριστο. Ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι την αρχή, θα το κάνουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σειρά μας. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα ποδαράκι, εφόσον έχω να κάνω τις 2 μου αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω στο επόμενο και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα πάω να κάνω εγώ λίγο ακόμα κορίτσα και θα επαναλάβω την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, και έκτη σειρά, για να το δείτε λίγο ολοκληρωμένο προς τα πάνω πώς δείχνει το σχέδιο, και μετά θα επιστρέψω να σας πω τι άλλο θα κάνω. Κορίτσα, αυτό είναι το σχέδιο, όπως σας είπα είναι επαναλαμβανόμενο των 6 σειρών. Από εδώ και πάνω το φέρνετε στο μήκος το οποίο θέλετε. Εγώ έχω κάνει για το δείγμα μου 43 αλυσίδες, όπως σας είπα είναι πολλαπλάσιο το 21. Αν θέλετε κάντε το διπλό, δηλαδή 42 και 42 είναι 84 συν 1, 85 αλυσίδες, για να φτιάξετε την εσάρπα σας. Ό,τι απορίες έχετε, με βρίσκετε στη σελίδα Ειρήνη Λαδά στο Facebook. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!